Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλέξης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμαν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου. Να περάσουμε λίγο έξω για να κάνουμε δύο χαιρετισμού που θέλει ο κύριο Μπάλλα και ο κύριο Γιαννή. Να πω λίγο μια ομιλία να δηλώσουμε. Για να είμαστε όλοι, να του βλέπουμε όλου. Στην τελευταία δεκαετία, από το 2014 μέχρι το 2019, μετά από μια περιπετειώδη και αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωσύνη, αποφάσισα να κάνω ένα δικό μου συνδυασμό για να κατέβω για δήμαρχος. Το αποτέλεσμα, θυμάστε, δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό και μέσα στην απογοήτευσή μου δέχτηκα την πρόταση από τον Δήμαρχο να συνεργαστούμε γιατί οι αριθμοί και τα λόγω του τελευταίου εκλογικού νόμου δεν βοηθούσαν για την δήμαρχο τόπο. Υποδέχτηκα πραγματικά επειδή πίστευα ότι αυτός ο τόπος πρέπει να διοικηθεί. Χωρίς να έχω ελπίδες για τίποτα. Και τότε γνώρισα τον άνθρωπο του Δήμαρχου. Γνώρισα έναν πατριώτη, ο οποίος άφησε την οικογένειά του, άφησε τα παιδιά του, άφησε την προσωπική του ζωή, άφησε τα πάντα και να κάνει αυτό που βλέπετε σήμερα στην Αθήνα. Για να κάνει αυτή την τετραετία την άνθρωπο να φανεί ότι μπορεί, υπάρχει ελπίδα να φτάσουμε τα άλλα τα νησιά. Αυτός ο Δήμαρχος λοιπόν με ενέπνευσε. Έβγαινα από τα 4 χρόνια, αισθάνθηκα την υποχρέωση να τον υπερασπιστώ στα Δημοτικά Συμβούλια από τον Οδέο της Αντιπολίτευσης και από όλα όσα ξέρετε ότι έγιναν, με προσωπικό κόπο, με προσωπικό χρόνο που θυσίασα, με κούρα στα εμπορία, με πρόβλημα στην υγεία, αλλά πραγματικά δεν το μετανιώνω, αυτός ο άνθρωπος με ενέπνευσε και γι' αυτό τον λόγο σήμερα και εγώ και οι συνεργάτες μου κατεβαίνουμε με το συνδυασμό αυτό και ζητάμε από εσάς να μας δώσετε την ευκαιρία, να του δώσετε την ευκαιρία να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε 4 χρόνια και που πραγματικά πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία οι άνδρες θα είναι τελείως διαφορετικοί και θα είναι ακόμα πιο μπροστά από ό,τι έγινε τώρα. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστώ προσωπικά για όσο έχεις κάνει, σε ευχαριστώ προσωπικά για την έμπνευση που μου έδωσες. Με το και αυτό με οδήγησε στο να σταματήσω, να μην σταματήσω και να συνεχίσω να ασχοληθώ. Σα ευχαριστώ όλους σας και καλή επιτυχία. Καλημέρα σε όλους. Η ζωή είναι εκπλήξεις. Λοιπόν, το 19 ήρθα από την Πάρο, όπως ξέρετε όλοι, γιατί δεν έχω κρυφτεί ποτέ στο δημόσιο βιβλίο και στο δημόσιο διάλογο, για να αλλάξουμε τα πράγματα και με τη βοήθεια όλων σας τα αλλάξαμε. Με ρωτούσαν στο προηγούμενο μικρό χρονικό διάστημα, Δημήτρη, τι θα κάνεις. Έκανα λοιπόν το αυτονόητο. Όταν βρέθηκα στη διοίκηση μαζί με τον Δημήτρη τον Νοτσάρη, ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειά για τον τόπο και για τους πολλούς, όχι για τους κολλητούς. Ήταν λοιπόν δεδομένο και αυτονόητο ότι θα συνεχίσαμε αυτή την από κοινού πορεία. Και επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, αφού σας ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, ρωτήστε στον Δήμαρχο για τον τόπο και όχι μόνο για μας, γιατί εμείς είμαστε υπηρέτες του τόπου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα κλείνοντας να θυμάστε είναι το εξής. Ο Δημήτρης μου θύμισε τον εαυτό μου. Να σας καλωσορίσω, θα ξεκινήσω από τον Κλεάνθη και τη Μαρία που μας φιλοξενούσαμε το χώρο για να έχουμε το εκλογικό μας κέντρο. Μας φιλοξενούν. Ο Κλεάνθης είναι η γνωσία που σταλάβει με το εξωτάσιο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι στην περιφέρεια. Είναι η κυρία Κουτσινά, είναι ο Γιάννης ο Κακλαμάνης, που είναι παιδί, η κυρία Καραγιάννη Κουτσινά. Είναι ο Έβαλος, ο Λεσάρ, το Λάσκας, ο Πίτρας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Πίτρα, γιατί πραγματικά η συνεργασία ήταν συγκινητική και αποτελεσματική. Και να πω το εξής, αυτό που είδατε με αυτούς τους δύο ανθρώπους, το Σεπτέμβριο του 19, χωρίς καμία προσυνεννόηση, ξεκίνησε από το μηδέν. Στέργιωσε και απόδωσε, γιατί και οι τρεις ήμασταν ειλικρινείς και είχαμε στόχο τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Γραμμάτος. Λίγο πιο. Τώρα.